Στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο, ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια υπέγραψε με τον Αμερικανό ομολογό του Άντωνιν Μπλίνκεν τη Συμφωνία Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία Ελλάδα-ΕΠ. -ΥΠ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών έβαλαν τι υπογραφέ για πενταετή ανανέωση. Ενώ τη Συμφωνία συνοδεύει πολιτική δήλωση του Άντωνιν Μπλίνκεν, που ικανοποιεί απόλυτα με τι δεσμεύσει τη στην Αθήνα. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να γίνουμε μια πιο ισχυρή δύναμη για ειρήνη και σταθερότητα σήμερα ενισχύουμε τη συνεργασία μα. Η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, ένα πυλώνα σταθερότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Σχετικά με την αμυντική συμφωνία, δήλωσε ότι υπογράφεται ένα συμπλήρωμα που θα επιτρέπει στη συμφωνία να παραμείνει σε ισχύ επαόριστον και θα επιτρέπει στις αμερικανικές δυνάμεις να ασκούνται και να δρουν από επιπρόσθετες περιοχές. Η νέα συμφωνία προβλέπει την επέκταση τη αμερικανική παρουσία σε τέσσερι νέε κομβικέ τοποθεσίε στη χώρα μα. Σύμφωνα με πληροφορίε, ένα από αυτά τα σημεία βρίσκεται κοντά στα χερσαία σύνορα με την Τουρκία και οι βάσει θα τελούν υπό ελληνικό έλεγχο ενώ θα χρησιμοποιούνται τόσο από αμερικανικέ όσο και από ελληνικέ δυνάμει. Η συμφωνία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την αμοιβαία προστασία εδαφική ακαιρεότητα και κυριαρχία, ενώ θα προβλέπει μεγάλα αμερικανικά κονδύλια που θα εξυγχρονίσουν τι υφιστάμενε βάσει προ όφελο και των δύο πλευρών. Σύμφωνα με πληροφορίε, όπω το Πενταπόσταγμα είχε προειδεάσει εδώ και μέρε μετά τα πέντε έτη τη ανανέωση, πάμε για επαόριστον. Στον απόϊχο τη υπογραφή, οι διπλωματικέ πηγέ εκτιμούν ότι η MDCA αποτελεί μία ψήφο εμπιστοσύνη που αναγνωρίζει έμπρακτα τον διευρυμένο γεωπολιτικό ρόλο που καλείται να παίξει η Ελλάδα. Όπως μάλιστα επισημαίνουν, οι Ηνωμένε Πολιτείε επιλέγουν να ενισχύσουν το γεωπολιτικό και στρατηγικό τους αποτύπωμα στη χώρα μας, την ίδια ώρα που απομακρύνονται από την Ευρώπη και στρέφουν το στρατηγικό τους ενδιαφέρον στον ειρηνικό. Ω εκ τούτου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στον γκρουπ των ελάχιστων ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες οι Ηνωμένε Πολιτείε επενδύουν για το μέλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για συμβατική δέσμευση που θα συνεχίσει να ακολουθείται ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο ένικος στον Λευκό Οικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.